εβδομάδων, ο Έκτορας Μποτρίνη επισκέπτεται ένα εστιατόριο που αντιμετωπίζει προβλήματα και έχει ζητήσει τη βοήθειά του. Εγώ δεν σου είπα να τα πετάξω, αλλά σου είπα να φτιάξω ορισμένα πράγματα. Αποστολή του να δώσει μία απνοή στην επιχείρηση με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Θα του πεις να έρθει να φάει ψάρι. Πάμε στη γιο που θα φάει ψάρι. Έχει μόνο 4 ημέρες για να τα καταφέρει. Ποιος είναι όμως ο Έκτορας Μποτρίνη? Πρόκειται για έναν από τους καλύτερους και πιο δημιουργικούς σεφ της Ελλάδας. Τα εστιατόρια του στην Κέρκυρα και τη Θεσσαλονίκη αποτελούν πόλο έλξης για τους γκουρμέ όλης της χώρας. Και τα πιάτα του αναγάγουν τη γαστρονομία σε τέλη. Από το 2003 βραβεύεται κάθε χρόνο από τον έγκριτο διαγωνισμό των Χρυσών Σκούφων. Ενώ έχει αποσπάσει 3 φορές τον τίτλο του καλύτερου σεφ. Αυτή την εβδομάδα, μία ψαροταβέρνα στην Πάτρα έχει ζητήσει τη βοήθεια του Έκτορα Μποτρίνη. Οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης, ο Γιώργος και η Δέσποινα Μουρτά, αγωνίζονται να συνεχίσουν μία οικογενειακή παράδοση που κρατά πάνω από 80 χρόνια. Μεγαλώσατε εδώ. Είμαστε εδώ πέρα μέσα από 11 χρονών. Πού εντοπίζονται όμως τα μεγαλύτερα προβλήματα? Στην απειρία των ιδιοκτητών. Δηλαδή αυτή η γαρίδα, η κακομοίρα, τι σας στέει 47 μέρες ότι κάνει ψημένη? Στην έλλειψη ταυτότητας του μενού. Μπιφτέκι σε ψαροταβέρνα. Ή στον οξύθυμο χαρακτήρα της Δέσποινας. Δεν θέλω να μαγειρέψεις, άνθρωπε, θέλω να φύγεις. Για να αλλάξει η κατάσταση, η Δέσποινα πρέπει να σταματήσει να είναι απόλυτη σε όλα. Ορισμένα πράγματα θα μείνουν όπως είναι. Θα καταφέρει ο Έκτορας Μποτρίνη να σώσει το εστιατόριο. Εφιάλτη στην κουζίνα. Ο Έκτορας Μποτρίνη βρίσκεται στην Πάτρα, μια πόλη που προσφέρει πολλές επιλογές για διασκέδαση, φαγητό και έντονη νυχτερινή ζωή. Ο εφιάλτης στην κουζίνα βρίσκεται και πάλι στην Πάτρα, μια πόλη γεμάτη φοιτητές, γεμάτη καφετέριες και πολλά εστιατόρια. Σίγουρα θα μπορούσαν να πηγαίνουν όλα τέλεια, γι' αυτό είμαι εδώ. Ένα εστιατόριο ζήτησε και πάλι τη βοήθειά μου. Μόλις ξημερώσει θα είμαι εκεί να το επισκεφτώ, να δω τι συμβαίνει. Η ψαροταβέρνα που επισκέπτεται ο σεφ μας βρίσκεται σε μια παραθαλάσσια περιοχή, η οποία έχει πάρει το όνομά της από το εστιατόριο που λειτουργεί εκεί από το 1928. Οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης είναι δύο νεαρά αδέρφια που αγωνίζονται να συνεχίσουν την οικογενειακή παράδοση και να συντηρήσουν την ψαροταβέρνα που πλέον δύσκολα ξεπερνά τα 10 κουβέρ την ημέρα. Γι' αυτό ζήτησαν τη βοήθεια του Έκτορα Μποτρίνη. Καλώ τον ναι. Καλά. Να σε καλά. Ακόμα δεν ήρθαμε και μας πήραν τα πορτοκάλια. Γεια σου, Έκτορα, μεγάλε! Εδώ θα συναντήσω τη Δέσποινα και τον αδελφό της που με φώναξαν γιατί αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα. Θα τους ευνηδιάσω, θα πάω από την πίσω πόρτα. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Ο 30χρονος Γιώργος και η 29χρονη Δέσποινα κληρονόμησαν την ψαροταβέρνα από τον πατέρα του. Γεια σας. Σκέπτες. Είσαι ο Γιώργος. Είσαι η Δέσποινα, Δέσποινα, φαντάζομαι. Κουπονάκι. Παιδί πορτοκάλια, μου τα δώσαν στον δρόμο. Παιδί το εστιατόριο. Μάλιστα. Θα πούμε εδώ κάτω που θέλετε. Πάμε κάτω, κάτω καλύτερα. Πάμε καλοκαίρι κάτω. Είναι. Ωραία. Ο καιρός είναι καλός και ο σεφ μας με τους ιδιοκτήτες αποφασίζουν να καθίσουν δίπλα στη θάλασσα. Αλλά σίγουρα η τοποθεσία είναι εξαιρετική, ιδανική θα έλεγα. Είσαστε μέσα στο νερό, είσαστε μέσα στη Χερσόνησο. Δηλαδή, καλύτερα από έτσι, καθίστε. Στα σπίτι σας. Ευχαριστούμε. Για πες μου λοιπόν, αυτό κρατάω εγώ. Πόσο χρόνο είσαι καταρχάς? Εγώ είμαι 30. 29. Είσαστε παιδιά ακόμη. Το εστιατόριο αυτό από ό,τι ξέρω είναι 3 γενιές οικογενειακή επιχείρηση, έτσι δεν είναι? Ναι. 1928. Και το αναλάβατε εσείς πότε? 2003. 3 γενιές λοιπόν εστιατόριο το είχε ο μπαμπάς. Όχι, πρώτα ο παππούς. Ο παππούς. Ο θείος. Μετά το πήρε ο πατέρας μου. Μόνος του στη ζωή γιατί είχε ήδη πεθάνει η μάνα μου. Άρα μεγαλώσατε εδώ? Ναι, είμαστε εδώ πέρα μέσα από 11 χρονών. Και μετά το θάνατο του πατέρα μου το πήραμε εμείς. Βασικά είχαμε να αποφασίσουμε αν θα το κρατήσουμε ή όχι. Η δουλειά σου κανονική είναι αυτή? Όχι. Δουλεύουμε και αλλού. Τα πρωινά. Δουλεύετε εγώ και αλλού. Είμαι ηλεκτρονικός. Είμαι φοιτητή. Και πότε προλαβαίνετε? Προλαβαίνω. Προσωπική μετά. Ζωή μηδέν. Στην ουσία. Δηλαδή έτσι. Δεν κάνετε τίποτε άλλο? Όχι, δεν προλαβαίνω. Δύο δουλειές. Γιατί αποφασίσατε να κρατήσετε αυτό το εστιατόριο? Ήταν η δουλειά του μπαμπά και είναι και ίσως τώρα πλέον η μοναδική γέφυρα με αυτόν τον άνθρωπο που αγαπάμε και που είναι πάντα μαζί μας. Αυτά τα παιδιά έχουν χάσει τους γονείς τους από μικρή ηλικία, έχουν δεθεί με το χώρο και το ότι προσπαθούν να κρατήσουν το χώρο αυτό ζωντανό είναι τιμή στους γονείς τους. Για μένα μπράβο τους. Ο πατέρας μου μόνος βλέπει από κάπου, νομίζω ότι σίγουρα χαίρεται, γιατί αυτό μας δίδαξε όσο ήταν στη ζωή, να παλεύουμε και να αγωνιζόμαστε να τα καταφέρουμε. Ο χώρος ήταν πάντα έτσι, το φτιάξατε? Καμία σχέση. Καμία σχέση. Ο χώρος είναι ο σχεδιασμός της Δέσποινας.
και η υλοποίηση δική μου. Άρα με λίγα λόγια τα κάνετε όλα μόνοι σας. Εσύ ψήνεις, είσαι αυτός που φτιάχνει το χώρο, το καθαρίζει. Εσύ το ίδιο, ψώνια όλα. Εγώ απορώ πώς προλαβαίνετε με δύο δουλειές. Μάθαμε. Δεν γίνεται να ξεκινήσουμε να πέσουμε μέσα στη θάλασσα και χωρίς να κουνήσουμε τα χέρια μας να κολυμπήσουμε. Η μέρα στέγνει σε αυτό το θέμα. Προσπαθώ να γίνω καλύτερος, μαθαίνω από τα λάθη μου. Μου κάνω τις παρατηρήσεις, τις διορθώνω όσο μπορώ. Εμένα μου αρέσει πάντως ο χώρος. Μου θυμίζει άλλες εποχές. Θα δούμε το φαγητό τι μας θυμίζει. Θα μου φέρεις έναν κατάλογο. Δεν έχω. Πώς δεν έχεις? Δεν έχουμε κατάλογο. Τι εστιατόριο είναι αυτό χωρίς κατάλογο? Γαλλικά εστιατόρια δεν έχουν καταλόγους. Συγγνώμη, τα καλά εστιατόρια δεν έχουν καταλόγους? Τι φαγητό έχεις σήμερα? Ψάρια, θα έρθετε να δείτε μέσα στο σπίτι. Ωραία. Και ορεκτικό που θέλω, τι έχεις? Έχω κολεκτικευτέ. Θα σας τα πω. Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Εγώ θέλω να κάνω το τραπέζι σε ένα φίλο μου. Και δεν έχω οικονομική άνεση. Και θέλω να δω τις τιμές. Κολοκυθακευτές σας πω, πόσο έχουν οι κολοκυθακευτές? Εδώ σου δίνω φάουλ. Θα έπρεπε να έχεις κάτι. Έναν ενδεικτικό κατάλογο. Ποιος θα μου πει το μενού? Ο σερβιτόρος. Άρα ο σερβιτόρος είναι ο κινητός κατάλογος. Ωραία. Η Δέσποινα λίγο πιο κουμπωμένη. Ο αδελφός της είναι πολύ πιο αυθόρμητος και λέει την πραγματικότητα. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Τι θα παραγγείλετε? Τι έχετε? Από ορεκτικά, κολοκυθακευτές, μελιτζάνες, κολοκυθάκια, πιπριές τηγανιτά, κυροκροκέτες, πέτα ψητή. Ψάρια, τέτοια πράγματα τι έχει? Καποδάκι ψητό, καποδάκι ξυδάτο, γαβράκι τηγανιτό, σαρδέλα ψητή, γάβρο ξυδάτο. Τι μου προτείνεις να φάω? Σε θαλασσινά προτείνω να φάτε γαρίδα λεμονάτι, κολοκυθακευτές. Σε θαλασσινά κολοκυθακευτές και γαρίδα λεμονάτι. Και θέλω και γάβρο ξυδάτο. Και αν νομίζω ότι είναι κάτι άλλο πρέπει να πάρω, κάντε μόνο σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πώς τα θυμάται δεν ξέρω. Εγώ τα έχω ξεχάσει όλα. Η ταβέρνα δεν έχει μενού και αυτό είναι κακό βέβαια, γιατί εγώ αναγκάζομαι σε κάθε παρέα που πάω να πάρω παραγγελία να κάτσω και μισή ώρα περίπου στην παρέα. Και είναι λίγο δύσκολη η περίπτωση. Σε λίγο, ποια είναι η γνώμη του Έκτορα Μποτρίνη για το φαγητό? Δεν πρέπει να έχεις δόντια, πρέπει να έχεις ξηράφια πραγματικά. Θα δεχτεί ο Γιώργος και η Δέσποινα την κριτική του σεφ? Δεν μιλάς. Πριν όμως έξω μου κάνεις μαγκές. Θα συμφωνήσει η Δέσποινα με τις αλλαγές που προτείνει ο Έκτορας Μποτρίνη? Ορισμένα πράγματα θα μείνουν όπως είναι. Ο βραβευμένος σεφ καταλαβαίνει τι λάθη κάνουν οι ιδιοκτήτες στην κουζίνα. Από τη στιγμή που έχουν φιλέτο κοτόπουλο και μπιφτέκι, να βάλουμε και πίτσα. Και φιλάκι στην κουζίνα. Εφιάλτη στην κουζίνα στην Πάτρα. Ο Έκτορας Μποτρίνη επισκέφτηκε μια ψαροταβέρνα στην Πάτρα. Γνώρισε για πρώτη φορά τους νεαρούς ιδιοκτήτες της επιχείρησης. Θα μου φέρεις έναν κατάλογο? Δεν έχω κατάλογο. Ποια ήταν η άποψη του Έκτορα Μποτρίνη για το σέρβις? Πώς τα θυμάται δεν ξέρω. Εγώ τα έχω ξεχάσει όλα. Ο Κώστας ο σερβιτόρος δίνει την παραγγελία του Έκτορα Μποτρίνη και τα δύο παιδιά με τη βοηθό του στη Βάνα ξεκινούν την προετοιμασία των πιάτων που επέλεξε ο σεφ μας. Πώς του φάνηκε όμως το σέρβις? Το νερό ήρθε, μαχαιροπύρουνα ήρθαν. Το ψωμί το ξέχασε. Πέρασε ήδη μισή ώρα. Νομίζω ότι τα παιδιά κάνουν μια καλή προσπάθεια. Δηλαδή, το παλεύουν, όχι καλή προσπάθεια, θα έλεγα. Αλλά πρέπει να ξεκολλήσουν λίγο από το παρελθόν και να κάνουν τη δική τους προσπάθεια, πραγματικά. Το μόνο καλό, νυχτώνει. Μπορεί να δούμε και το διαβασίλεμα. Μέχρι να έρθει το πρώτο πιάτο φαΐ. Το πολυπόθητο, θα έλεγα. Ο σερβιτόρος, εκτός από τα τρία πιάτα που παρήγγειλε ο σεφ μας, φέρνει και κάποια ακόμη που θεωρούνται από τη σπεσιαλιτέ της ψαροταβέρνας. Ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσουμε από πού? Από το χταπόδι, το ξυδάτο. Πώς θα του φανεί το ξυδάτο χταπόδι? Ξύδι σκέτο. Γάβρος λοιπόν, μαριναρισμένος. Έχουμε 6 κομμάτια γάβρο και 145 κομμάτια σκόρδο. Υπάρχει σκόρδο, ξύδι και μου πάνω λάδι. Σε λίγο θα δακρύσω. Όχι από χαρά, πιστέψτε με. Από το ξύδι. Γαρίδες λεμονάτες. Δεμένες με κορνφλάουρ νομίζω. Τα πόδια ψημένα στα κάρβουνα. Το βλέπετε και μόνοι σας. Λάστιχο από μοτοποδήλατο δεκαετίας 60, τα χοντρά. Δεν πρέπει να έχεις δόντια, πρέπει να έχεις ξηράφια πραγματικά. Στην κουζίνα θα πάρω αυτά τα δύο πιάτα. Ο Έκτορας Μποτρίνη πηγαίνει στην κουζίνα με τις λεμονάτες, γαρίδες και το ψητό χταπόδι. Γεια σας. Ποια θα είναι η αντίδραση της Δέσποινας και του Γιώργου στην κριτική του σεφ μας? Χαίρομαι για δύο πράγματα. Θα ξεκινήσω από τα καλά. Έχετε μια πολύ καθαρή κουζίνα. Εξαιρετικά υλικά. Πώς μπορείτε να καταστρέφετε έτσι? Δεύτερον, τι είναι αυτό? Τι έχει? Αν θεωρείς αυτό ότι είναι χταπόδι, εγώ το θεωρώ. Πρέπει λίγο να βρούμε το μέτρο. Σωστό αλάτι, σωστό πιπέρι. Ο γάβρος. Είχατε 6 γάβρος, είχατε 17 σχελίδες σκόρδο. Είναι προβλήματα τεχνικά. Βασικές. Αυτό αναφέραμε έτσι κι αλλιώς. Έτσι δεν είμαι εγώ μάγειρας. Σωστό αναφέρατε. Δεν είσαι μάγειρας, αλλά έχεις εστιατόριο. Ναι, έχω εστιατόριο, αλλά. Άρα ο κόσμος πρέπει να πληρώσει. Δεν ενδιαφέρει εσύ ο μάγειρας ή αν ξέρεις από μαγειρική. Τον ενδιαφέρει αυτό το γάμο το πιάτο που θα έρθει. Να είναι σωστό. Το πιάτο το πληρώνει 7 ευρώ εδώ και 7 δίπλα, θα πάει δίπλα που έχει το μάγειρα. Τι σα κάνετε?
Δηλαδή αυτή η γαρίδα, η κακομοίρα, τι σας στέει 47 μέρες ότι κάνει ψημένη. Είναι κρίμα, γιατί αυτό το πράγμα είναι αυτό εδώ. Κοίταξε πώς ήρθε. Ήταν έτσι και έγινε έτσι. Έχει καμία σχέση. Δεν μιλάς. Πριν όμως έξω μου κάνεις μαγκές. Δικαιολογήσου, πες κάτι. Στο λέω εσένα για αυτό το λόγο. Γιατί αυτός είχε το κουράγιο να πει, ξέρεις κάτι. Έχουμε πρόβλημα εδώ. Άμα είχαμε να είμαστε εντάξει. Και ήρθες και μου είπες, δεν έχουμε μενού κατάλογο γιατί είμαστε ένα καλό εστιατόριο. Με τι κριτήριο. Εκτός από το ότι πρέπει να αλλάξουμε μενού, νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε βασικά πράγματα. Πώς ψήνουμε, πώς αλατίζουμε, πώς αλατοπεπερώνουμε. Πώς βάζουμε λάδι, πώς βάζουμε λεμόνι. Δεν είσαι ιδιοκτήτρια του μαγαζιού. Είμαι. Άρα είσαι υπεύθυνη το ίδιο με αυτόν. Συμφωνώ. Αφού συμφωνείς, τι κάνεις γι' αυτό. Δηλαδή δεν έχεις δοκιμάσει ποτέ το χταπόδι που δίνεις στις γαρίδες που δίνεις. Το έχω δοκιμάσει, δεν είναι παντελή. Αυτό δεν τρώγεται. Τρώγεται. Είναι σκληρό, είναι πολύ λάδι, πολύ λεμόνι. Κοίταξε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Τίποτα άλλο μόνο μάλιστα, έχεις να μου πεις. Μάλιστα. Γιατί. Και γελάει. Δεν είναι για γέλια. Πάμε τα κλάματα. Ούτε για τα κλάματα. Έτσι αντιμετωπίζω όλες τις με χαμόγελο. Με χαμόγελο. Ας γελάσουμε όλοι. Κάτσε ένα. Ξεκίνα. Να δεις πώς γελάει ο κόσμος όταν τρώει. Όχι εκεί. Αυτό. Να δεις τον κόσμο να το φάει. Να, ωραία. Δεν το βλέπω να το βγάζουν φωτογραφίες. Ωραία. Για συνέχισε. Τι θα άλλαζες. Λιγότερο λάδι, λιγότερο λεμόνι. Λιγότερο λάδι, ε. Νομίζω ότι αύριο είναι μια άλλη μέρα. Θα δούμε πώς δουλεύεις και θα είσαι εδώ δίπλα μου. Και θα σε βλέπω. Γιατί αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να ξαναβγουν έξω. Είναι ντροπή. Όχι μόνο για σένα, γι' αυτό. Γι' αυτό που τα πληρώνει. Ο Γιώργος ήταν απλός παρατηρητής στην κουβέντα της Δέσποινας και του σεφ μας. Τι φάει. Πού το δεις, έρε. Σίγουρα κάνουμε λάθη, γι' αυτό είναι και εδώ για να μας διορθώσει. Περιμένω από τον Έκτορα να με βοηθήσει να κάνω το όνειρο το δικό μου και της αδερφής μου πραγματικότητα. Βοηθώντας μας, διορθώνοντας, προτείνοντας. Η πρώτη μέρα έφτασε στο τέλος της. Πραγματικά απογοητεύτηκα. Γιατί? Γιατί ο Γιώργος έχει το γνώθι σε αυτόν. Ότι έχει προβλήματα, ότι είναι ερασιτέχνης, ότι έχει ελλείψεις. Θέλει όμως να συνεχίσει την παράδοση της οικογένειάς του. Η Δέσποινα απ' την άλλη ζει στον κόσμο της. Νομίζω ότι το εστιατόριο είναι το παιχνίδι της, για αυτήν και για τους φίλους της. Ζει στον κόσμο της, γελάει, νομίζω το φαγητό είναι αστείο. Δεν είναι αστείο. Αύριο θα μπω κουζίνα να δω πώς δουλεύουν. Θα μας λυθούν περισσότερες απορίες. Δεύτερη μέρα στην Πάτρα και ο Έκτορας Μποτρίνη επιστρέφει στην ψαροταβένα του Γιώργου και της Δέσποινας. Δεύτερη μέρα σήμερα στο εστιατόριο του Γιώργου και της Δέσποινας. Χθες δοκίμασε το φαγητό. Πάρα πολύ μέτριο. Το χειρότερο απ' όλα όμως ότι η Δέσποινα νομίζει ότι είναι εξαιρετικό. Σήμερα θα μπω κουζίνα να τους παρατηρήσω πώς δουλεύουν. Νομίζω θα έχουμε πολλές εκπλήξεις. Τα δύο αδέρφια βρίσκονται στη σάλα του εστιατορίου και ετοιμάζουν τη λίστα για τα ψώνια. Καλώς το φίλο της αδερφής μου. Καλώς σας. Καλημέρα. Θα πρέπει να σε χαιρετήσω πρώτα, αλλά έχω καλύτερη σχέση. Τα έχεις μαζί μου, ε. Ξίδι. Ούτως ή άλλως το φαΐ το ρίχνεις με τους κουβάδες. Δεν το χειμερινό, λοιπόν. Ναι, μικρό. Καμία σχέση με το καλοκαιρινό. Πώς πήγε ο χειμώνας. Δύσκολα. Ξεκινάμε καλά. Ανακοίνωση μας λέει ο δρόμος κλείνει. Μπροστά από την ψαροταβέρνα του Γιώργου και της Δέσποινας γίνονται εργασίες για τη δημιουργία μονάδας βιολογικού καθαρισμού που θα εξυπηρετεί την περιοχή. Το έργο είναι σημαντικό για το μέλλον και την καλύτερη ποιότητα ζωής των κατοίκων. Όμως για την ώρα έχει δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία της επιχείρησης. Σε τι ζημιά σε έχει κάνει. Αρκετή. Δηλαδή δεν υπήρχε πρόσβαση, πελάτες δεν μπορούσαν να φτάσουν μέχρι εδώ. Με αποτέλεσμα να έχουμε μια πτώση στην πελατεία μας. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Ενθύμιο. Το μόνο του μπαμπά. Ένα άτομο σταθμός που σε βοήθησε πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια που είσαστε μόνοι σας. Δεν νομίζω μόνοι σας να τα καταφέρατε. Όχι. Πώς. Η γιαγιά μας. Α, μάλιστα. Η οποία στάθηκε και στον μπαμπά που τα χρειάστηκε και σε εμάς. Τις έμοιασες καθόλου. Νομίζω έχω πάρει το δυναμισμό της. Εδώ θα κάνουμε ορισμένα πράγματα. Νομίζω πρέπει να του δώσουμε λίγη ζωντάνια, να το φτιάξουμε λίγο. Τι λες εσύ. Ναι, θέλει λίγο. Πάλι καλά που συμφωνείς. Σε αυτό συμφωνώ. Και πρέπει να πάμε έξω. Εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι. Καλοκαίρι, ζέστη. Καλά να σου πω. Αυτό είναι η εικόνα που βλέπει ο κόσμος από το εστιατόριο. Αυτό πρέπει να το φτιάξουμε λίγο. Το βάψουμε. Να γίνει όμορφο. Βάλουμε και μια γλαστρούλα. Να βάλουμε γλαστρούλα, καλά. Κοίτα. Και αυτό το πράγμα πρέπει να είναι εκεί. Και ο τείχος εδώ θέλει ασβέστομα. Είναι χάλια. Δεν έχουμε πολλά να τα κάνουμε όλα. Βέβαια. Τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Τι περιμένετε, πρώτα πόσα να προλάβουμε. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, πρέπει να βαφτεί αυτό. Το φτιάξουμε. Θα, όλα θα ακούω. Ο Έκτορας Μποτρίνη δεν σταματάει να παρατηρεί τον εξωτερικό χώρο. Μάλιστα. Εδώ δεν θέλει λίγο βάψιμο. Τι λες. Θέλει, σου είπα. Όλα από τα χέρια μας. Όλα από τα χέρια σας. Όλα. Και τα αφήστε το να καταρρεύσει. Από χθες ακούω μπορούμε, ναι, θα και θα γίνει. Για να δούμε.
Να εξηγήσω λίγο εγώ, γιατί δεν έχει καταλάβει τι που έχει έρθει. Νομίζω ότι έχει πάει σε χάρη εστιατόρια, σε. Εδώ είμαστε ψάχνοντα. Κάνει λάθο. Θε μου είπε ότι δεν έχει μενού, γιατί τα καλά εστιατόρια δεν έχουν μενού. Καλά εστιατόρια δεν έχουν καταλόγου. Συγγνώμη, τα καλά εστιατόρια δεν έχουν καταλόγου. Είναι καλό εστιατόριο. Τα καλά εστιατόρια δεν σερβίρουν αυτό το φαγητό. Δεν θέλω. Ωραία, καταλαβαίνω, να μείνουνε. Ναι. Ωραία. Δεν τα έχω βάψει, τα παρτέρια. Ωραία, τα παρτέρια δεν μπορεί να βάλει λουλούδια. Μπορώ, θα βάλω. Άρα... Έχω σκοπό να βάλω. Εγώ δεν σου είπα να τα πετάξω, σου είπα να φτιάξω όλα τα πράγματα. Όλη μέρα. Δεν κοιμάμαι κόσμος... όλη μέρα. Εγώ όλη μέρα δουλεύω. Δεν έχω προλάβει να το ετοιμάσω. Ή έχει εστιατόριο, δεν μπορεί να σε κομπιστά και να θε να έχει καλό εστιατόριο. Έρχεσαι εδώ, έρχονται οι φίλοι σου, τρώνε, πίνουν και κάνει ό,τι θέλει. Τα πράγματα αυτά πρέπει να αλλάξουν. Λοιπόν, για να τελειώνουμε, για να το μυρμηράμε το πράγμα, ορισμένα πράγματα θα μείνουν όπω είναι. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να μάθετε να εξελίσσεστε. Έχω λάθος. Όχι. Okay, ευχαριστώ πολύ. Πάμε μετά. Ο Έκτορας μου τη λέει συνέχεια, με τσιγκλίζει, αλλά την ώρα που θα ξεσπάσω, καλύτερα να μην βρίσκεται μπροστά μου. Η βάρκα είναι σήμα καταθέτων του μαγαζιού. Γενικά θέλει ένα σουλούπομα. Κοίταξε εκεί, μπουκάλια παντού. Δηλαδή τι είναι, σκουπιδιά, σκουπιδιαριό. Αν συνεχίσει έτσι, σε 5 χρόνια, δεν βγάζουμε άκρη, έτσι. Ωραία. Θα πάτε να κάνετε προετοιμασία, θα πούμε απόψε. Εγώ πάω μια βόλτα στην περιοχή και τα λέμε. Ωραία. Σε βλέπω. Πήγαινε πάνω, πάω να χαλαρώσει λίγο, γιατί μου τα έκανε τσατάλια τα νευράκια. Καλώς. Η Δέσποινα και ο Γιώργος έζησαν από μικροί δύσκολες καταστάσεις. Μετά το θάνατο των γονιών τους και με μοναδικό στήριγμα τη γιαγιά τους, η Δέσποινα ανέλαβε το μεγαλύτερο μέρος των ευθυνών. Πρόκειται για μια δυναμική κοπέλα που πολλές φορές όμως κρατάει σκληρή στάση και παραμένει αμετακίνητη στις απόψεις της. Ο Γιώργος από την άλλη αντιμετωπίζει την καθημερινότητα με περισσότερη ανεμελιά και παρά τα προβλήματα έχει κατορθώσει να διατηρήσει την αθωότητά του. Ο Έκτορας Μποτρίνη θέλει να τους αποδείξει ότι οι δυσκολίες που βίωσαν στο παρελθόν πρέπει να αποτελέσουν το εφόδιό τους για να δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον. Σε λίγο ο σεφ μας θα μάθει περισσότερα για την ψαροταβέρνα. Φαντάζομαι είσαι από εδώ. Μήπως ξέρεις την ψαροταβέρνα Μουρτάς. Δεν την έχεις ακούσει. Και είναι πολύ κοντά. Το γνωρίζω. Έχετε πάει ποτέ για φαγητό? Όχι. Έχετε φάει ποτέ? Όχι, όχι. Δεν το γνωρίζετε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Είμαστε 200 μέτρα και δεν το ξέρει κανείς. Τώρα όχι, ε. Όχι. Δεν έχετε πάει άλλο. Όχι. Με τον μπαμπά ήταν καλή. Καλή ήταν. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ο Έκτορας Μποτρίνη, έχοντας μάθει αρκετά, παίρνει το δρόμο της επιστροφής για το εστιατόριο. Είναι η βραδιά που θα παρακολουθήσει από κοντά τον τρόπο που λειτουργεί η κουζίνα και θα εντοπίσει τα προβλήματα. Ο Κώστας στρώνει τα τραπέζια στον εξωτερικό χώρο, ενώ στην κουζίνα η προετοιμασία έχει ξεκινήσει. Ο σεφ μας βάζει τη στολή του και είναι πλέον έτοιμος να πάρει θέση δίπλα στα δύο αδέρφια. Οι μάγειρες πού είναι? Ξέρετε. Πού είναι οι μάγειρες? Παρόν, μόνο μάγειρες δεν είσαι εντυμένοι. Μοιάζει σαν να είσαι σε κατασκήνωση. Φοιτητική εστία. Τη Δέσποινα την πριζώνω συνέχεια και τη λέω. Γιατί σε διαφορά από τον αδελφό της που έχει κατανοήσει πραγματικά τα προβλήματα, ξέρει ποια είναι τα όρια του, είναι ερασιτέχνης και θέλει να μάθει, η Δέσποινα νομίζω ότι έχει το καλύτερο εστιατόριο στην Πάτρα. Οι πρώτοι πελάτες φτάνουν και ο Κώστας πηγαίνει για τις παραγγελίες. Πριν όμως πρέπει να παριθμίσει τα πιάτα του μενού, αφού κατάλογος δεν υπάρχει. Λοιπόν, πορτοσαλάτα μαζί με ντομάτες. Στην ίδια σανίδα, εκεί που κόψαμε τις ντομάτες και τα μπούρια και τις πιπεριές, βάζεις το μήλο. Μπορεί να σύζει λίγο πάνω. Καλά, φεύγω. Πάω εδώ, τι αλλιώ αλλάξει κάτι. Χωριάτικη και τυροκοκέντε φέτα. Ένα μπιφτέκι, ένα φίλο κοτόπουλο. Έχει μπιφτέκια. Τι σκέφτεται ο σεφ μας? Μπιφτέκι. Μπιφτέκι σε ψαροταβέρνα. Μπιφτέκι. Άλλη φορά να πάμε στα σουβλάκια και να παραγγείλουμε σφυρίδα στα κάρβουνα. Δεύτερη παραγγελία σε ψαροταβέρνα. 2 φιλέτα κοτόπουλο. Okay. Έχουμε 4 πελάτες, έχουμε τα ψάρια που διέται στα ψυγεία και τι πουλάνε, φιλέτο κοτόπουλο και μπιφτέκι. Ο Έκτορας Μποτρίνη δείχνει έκπληκτος με τις επιλογές των ιδιοκτητών. Δεν είναι τελειώσει. Αναγκαστικά πρέπει να το αποκλείσουμε όλα. Βάλτε και πίτσα. Εγώ προτείνω από τη στιγμή που έχουν φιλέτο κοτόπουλο και μπιφτέκι να βάλουμε και πίτσα. Θεωρώ ότι υπάρχει πρόβλημα. Κατάλογο δεν υπάρχει. Πόσοι πελάτες έρχονται και ζητάνε φιλέτο κοτόπουλο και μπιφτέκι? Κάποιο σου προτείνει. Απαράδεκτο. Ας βάλουμε και λίγο σούσι, λίγο fusion, θέλετε. Ναι. Συγγνώμη, μπορείτε να κάτσετε τη γωνία λίγο, χωρίς μας ενοχλείτε, να γράψετε τις παρατηρήσεις εδώ και να μας πείτε στο τέλος. Αυτό το χαρτί που μου δίνεις να γράφω παρατηρήσεις, θα έπρεπε εδώ και τόσο καιρό να έχεις κάνει ένα μενού και να το δίνεις στον κόσμο.
Μπορούμε να δουλέψουμε λίγο και μετά. Μιλάς πολύ εύκολα. Ό,τι θες. Ωραία, προχωράμε. Άλλο το μενού, άλλο παρατηρήσει. Λίγο στην άκρη. Ένα λεπτό. Τι είναι αυτό? Φιλέτο κοτόπουλο. Φιλέτο κοτόπουλο. Κοιτάξτε το, συσκευασμένο. Θα έρθω από την Πάτρα να φάω φιλέτο κοτόπουλο. Με έχει φέρει στο αμήν. Θέλω να ανοίξω την πόρτα, να βγω έξω, να το πετάξω έξω με τις κλωτσιές. Να σου πω γιατί είσαι για τα γελιά. Κοίτα τι έχεις. Κατάλογο δεν έχεις. Και ο κόσμος θα έρθει από την Πάτρα να φάει φιλέτο κοτόπουλο. Και όχι στην Ακρίδα. Αφού ο πελάτης θέλει να φάει φιλέτο κοτόπουλο. Θέλει να φάει φιλέτο κοτόπουλο, να μου το δώσει το φιλέτο κοτόπουλο. Δεν μπορώ να το πω. Ωραία, τα ψάρια τότε φαντασί. Ο πελάτης να φάει τώρα, θα κάνουμε. Θα τσακωθούμε ή θα φάμε. Άστονε λίγο να τελειώνουμε. Δεν θα φάνε ποτέ και δεν μπορούν να ούτε για τον ούτε για τ' άλλο. Εγώ σίγουρα θα έρχομαι για φιλέτο κοτόπουλο πάντως. Έρχεται εδώ, όχι ψάρι, για κρέα. Ωραία, αφού σε κρέα, δεν βάζει και πίτα γύρω σου μπλάκι. Δεν θέλω πίτα, δεν είμαι σου μπλάκι, ρίχνω. Απλά σου μπλάκι. Σου μπλάκι ρίχνω. Μπιφτέκια πουλά, κοτόπουλο πουλά, μπριζόλε πουλά, πατάτε σιγαντέ πουλά, τυροκροκέδε πουλά, σου μπλάκι ρίχνω. Μπορεί να του λίγο να κάνουμε δουλειά μα. Ωραία, συνέχιση. Εγώ βλέπω ότι αυτή η σαλάτα είναι και 20 λεπτά. Από το ψυγείο είναι 20 λεπτά έξω. Δεν είναι 20 λεπτά, τώρα τη διαθέτει την αλληλεγγύη, για τώρα την έκοψε. Ναι, γιατί είμαστε στραβοί και δεν βλέπουμε. Ξαναβάλε αλάτι, τώρα καταλαβαίνω την αναλύσα. Ο Κώστας πηγαίνει τα πρώτα πιάτα στις πελάτησες που έχουν έρθει στην ψαροταβέρνα για μπιφτέκι. Ποια όμως είναι η νέα ανακάλυψη του Έκτορα Μποτρίνη στην κουζίνα? Λάθος τεχνική. Σπάνε μετά. Η Δέσποινα αρχίζει να χάνει την ψυχραιμία της. Πυροκροκέτες σπιτικές. 6. Στους μείον 60. 6. Σε παρακαλώ πολύ, 6. Δεν υπάρχει περίπτωση. 6. Απαράδεκτες καταστάσεις. 6. Να σου πω. Η Δέσποινα φαίνεται ότι δεν μπορεί να δεχτεί την κριτική του Έκτορα Μποτρίνη και αποφασίζει να βγάλει το βραβευμένο σεφ έξω από την κουζίνα. Κάτσε να δουλεύει. Καλά, τι προγκέτε. Υπάρχει κι άλλη πόρτα. Ούτε αυτό δεν ξέρει. Αυτό το πράγμα, αυτό το δίνει στον κόσμο. Αυτό είναι γελιότητε. Το καταλαβαίνει. Μην το βάλει καν. Πώ να καταλαβαίνει εμεί. Τι, γιατί δεν καταλαβαίνει. Κατεψυγμένοι και φταίδε σε ψαρδαβέρνα. Τι δουλειά έχει βρε αυτό το πράγμα εδώ. Θα βγεις. Παράδεκτο. Εγώ δεν κάνω πλάκα. Ωραία, άνθρωπο, τα λέω σοβαρά. Ελληνικά καταλαβαίνει. Αυτά τα πράγματα δεν τα δίνει αυτέ τι πράγματα. Να σου πω κάτι άλλο. Το μπιφτέκι έξω δεν θα βγει. Έχει 10 πελάτε έρχονται για ψάρι και του πουλάτε μπιφτέκι. Θα το πω εγώ να μην έρθει να φάει μπιφτέκι. Θα του πει να έρθει να φάει ψάρι. Πάμε στη γιο που θα φάει ψάρι. Θα πω να το πω εγώ. Θα πάω εγώ να το πω. Ο Έκτορας Μποτρίνη παίρνει την κατάσταση στα χέρια του για να αποκαταστήσει την εικόνα που πρέπει να έχει μια ψαροταβέρνα. Εσεί τρώτε μπιφτέκι. Μάλιστα. Ερχόσαστε από την Πάτρα, πάνω στην παραλία να φάτε μπιφτέκι. Ψάρι θα σας χαλαγέ. Μια πολύ ωραία τσιπούρα στα κάρβουνα. Αν θέλετε μπιφτέκι, μάλιστα, να πάτε μέσα στην πόλη. Α, υπάρχουν μπιφτεκεροί, σουβλατζίδες. Πώς έχουμε να μου σερβίρετε ό,τι θέλετε εσείς, να δούμε. Ωραία, βάλτε το ψάρι σου. Θα μου κλείσει το μαγαζί, σοβαρό. Ο σεφ μας επιστρέφει στην κουζίνα δικαιωμένος από το αποτέλεσμα, αλλά η Δέσποινα τον ακολουθεί συνέχεια. Θέλει να τον εμποδίσει να αλλάξει την παραγγελία της πελάτης. Καταλαβαίνετε, δεν θέλω να μαγειρέψει, άνθρωπε, θα να φύγει. Ένα ψάρι και ένα σταπόδι ψητό. Πάμε. Συγκεκριμένη πελάτησα έρχεται τόσα χρόνια στο μαγαζί και τρώει το συγκεκριμένο μπιφτέκι. Και εμένα τώρα με έχει προσβάλει κάτω, με έχει βγάλει άχρηστη. Πώς θα δικαιολογηθώ, τι θα τη πω. Και φτάνω ακόμη εδώ. Βέβαια, πώς ασχολούμαστε με τις βλακίες. Κατεβαίνω μου κάτω να πεις στον οδό να φάει ψάρι να θέλει μπιφτέκι. Φτάνω ακόμα εδώ. Κεφάλι αυτό, Δώσε μου εδώ. Έχω σπάσει τα νεύρα μου, Ευχαριστώ. Κοίταξε τα φάει η κυρία. Δεν νομίζω να έχει παράπονο. Τα νεύρα μου έχουν σπάσει, Πλάκα είναι ότι είμαστε 2 μέτρα από το κύμα. Πραγματικά. Έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε μέσα σε υποβρύχιο. Ότι είμαστε πάνω σε βάρκα και τρώμε. Γιατί μας πουλάει πυροκροκέτες κατεψυγμένες και φτεδάκια κατεψυγμένα και μπιφτέκια. Και είμαστε μέσα στο νερό. Φανταστείτε δηλαδή. Σαν να είμαστε στο πάπινγκο, στο πάπινγκο και να τρώμε συναγρίδες ψητές. Έλα κι εγώ! Σε λίγο. Σου πέρασαν τα νευρά? Όχι. Και πώς θες να πετάξεις καμιά πέτρα? Θα καταλάβει η Δέσποινα όσα προσπαθεί να της μάθει ο βραβευμένος σεφ. Έχει ψαροταβέρνα και φοβάται τα ψάρια. Με ποιο τρόπο θα διαφημίσει την ψαροταβέρνα ο Έκτορας Μποτρίνη? Θα καταφέρει ο σεφ μας να αλλάξει τη στάση της Δέσποινας? Και το παρελθόν το φτύνουμε? Όχι. Εφιάλτη στην κουζίνα. Εφιάλτη στην κουζίνα στην Πάτρα. Ο Γιώργος και η Δέσποινα άκουσαν την κριτική του βραβευμένου σεφ για το φαγητό. Δεν σ*** τι της κάνει.
Ο Έκτορας Μποτρίνη πρότεινε αλλαγές για τον εξωτερικό χώρο. Εγώ δεν σου είπα να τα πετάξω, αλλά σου είπα να φτιάξω ορισμένα πράγματα. Όλη μέρα. Οι εντυπώσεις του Έκτορα Μποτρίνη για τις επιλογές των ιδιοκτητών δεν ήταν θετικές. Έχουμε 4 πελάτες, έχουμε τα ψάρια που διέται στα ψυγεία και τι πουλάνε, φιλέτο κοτόπουλο και μπιφτέκι. Η Δέσποινα έχει χάσει τον έλεγχο και φεύγει από την κουζίνα, προσπαθώντας να ηρεμήσει. Ο σεφ μας είναι προβληματισμένος από τη στάση της. Αν η Δέσποινα δεν σταματήσει να είναι απόλυτη στις απόψεις της, θα είναι δύσκολο για τον Έκτορα Μποτρίνη να προχωρήσει στις αλλαγές που θεωρεί απαραίτητες για να βελτιωθεί η δουλειά στο εστιατόριο. Η Δέσποινα τελικά επιστρέφει στην κουζίνα. Θα καταφέρει να δείξει ψυχραιμία και να ακούσει τις προτάσεις του σεφ μας. Να σου πω κάτι. Καταλαβαίνω κάποιος άνθρωπος να έχει πρόβλημα και να έρθει σε μια ψαροταβέρνα και να ζητήσει ένα κομμάτι κρέας, ένα κομμάτι κοτόπουλο, το καταλαβαίνω. Το να έχεις ψαροταβέρνα και τα 10 άτομα που έχεις να τρώνε και τα 10 κρέας, γύρισε το κάτω ψισταριά. Βάλε και κοντοσούβλι. Καταλαβες? Όχι. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουνε πώς λειτουργεί ένα μαγαζί. Έχει μια ταυτότητα και μια φιλοσοφία. Η ψαροταβέρνα είναι ψαροταβέρνα και η σπαγκετερία είναι σπαγκετερία. Αυτά τα πράγματα δεν τα μπερδεύουμε. Δεν το έχουν καταλάβει. Ελπίζω να τους αλλάξω γνώμη. Και άλλη φορά θα ξαναμπεις κουζίνα και θέλεις να σε μάγειρες να βάζεις στο λί. Εδώ δεν είναι μπουτίκ, εδώ πρέπει να εδρώσει. Η Δέσποινα προτιμά τη σιωπή, αλλά ξαναμπαίνει στην κουζίνα. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ψάρι ημέρας. Ωραία, και πουλάς μπιφτέκια. Και πουλάς κατεψυγμένες μπ***. Αυτό είναι αναισθησία. Πήγαινε κάτω, να σου βάλω ψαράκι να φας και φύγε από μέσα. Όχι βέβαια. Το όχι, το κατάλαβα. Το ψάρι το βάλεις. Τι θα γίνει, παιδιά, να φύγω καλύτερα και να μην ξανάρθω. Θα απαντήσει ο σεφ μας. Τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι συνέχισε. Εμείς θα πούμε αύριο, από κοντά. Άντε. Γεια. Σκέψου όμως λίγο. Έστω για την κροκέτα. Σκέφτομαι. Ο Έκτορας Μποτρίνη φεύγει από την κουζίνα μετά από μια δύσκολη βραδιά. Πελάτες σήμερα καλά, δεν συζητώ. Άλλοι αργήσαν να φάνε, άλλοι θα ακούγαν τις φωνές. Θα έγινε σήμερα σούσουρο κάτω. Θα το δούμε στην πορεία αυτό. Το ψάρι είναι έτοιμο να σερβιριστεί. Ενώ οι υπόλοιποι πελάτες τρώνε κρέας, η κοπέλα που έπειτα από την παρέμβαση του σεφ μας αποφάσισε να μην φάει μπιφτέκι, δοκιμάζει τελικά το ψάρι. Ποια είναι όμως η άποψη του κόσμου για το φαγητό? Δεν έμεινα απόλυτα ικανοποιημένη από το φαγητό. Πολύ ωραίος χώρος, αλλά το φαγητό μέτριο. Ο σεφ είχε δίκιο που μου πρότεινε ψάρι, ήταν πάρα πολύ νόστιμο. Βρίσκομαι σε ψαροταβέρνα, οπότε είναι λογικό να παραγγέλνω και ψάρι. Είμαι πελάτησα χρόνια και συνήθως προτιμούσα κρατικό. Από την επόμενη φορά λοιπόν θα προτιμώ ψάρι. Η δεύτερη μέρα έφτασε στο τέλος της. Μία μέρα που ζήσαμε πολλές εντάσεις μέσα στην κουζίνα. Η Δέσποινα έδειξε τον πραγματικό της χαρακτήρα. Αύριο το εστιατόριο θα μείνει κλειστό. Θα γίνουν πολλές αλλαγές. Ελπίζω να καταλάβουν, θα γίνουν για το καλό τους. Και η Δέσποινα να χαλαρώσει λίγο. Τρίτη μέρα στην Πάτρα. Ο Γιώργος έχει ξυπνήσει από τις 6 και με τη βοήθεια κάποιων φίλων του ξεκίνησε να κάνει τις αλλαγές που πρότεινε χθες ο Έκτορας Μποτρίνη. Άλλωστε οι δουλειές που πρέπει να γίνουν είναι πολλές. Ο σεφ μας φτάνει στην ψαροταβέρνα αποφασισμένος να μιλήσει με τα δύο αδέρφια. Τρίτη μέρα σήμερα στην ψαροταβέρνα του Γιώργου και της Δέσποινας. Σήμερα το εστιατόριο θα παραμείνει κλειστό. Είναι η μέρα αλλαγών. Θέλω να τους μιλήσω πραγματικά για τα προβλήματα που είδα χθες στην κουζίνα. Τα οποία είναι πολλά. Καλημέρα, Έκτορα. Τι κάνεις? Τρέχω, πανικόβητος. Από τι ώρα είσαι εδώ? Από τις 6. Βέβαια, κοίταξε. Από τις 6 και βοηθούς κιόλας. Και έφερα τη φιλαράκια να μας βοηθήσουν. Καλά, σας έχει χώσει, στη δουλειά. Γιατί δεν μπορούσες να το κάνεις πριν. Φώναξε την αδελφή σου και έλα να τα πούμε. Ωραία, πάτη φωνάξω. Ο Γιώργος πηγαίνει να φωνάξει τη Δέσποινα. Πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση με τον Έκτορα Μποτρίνη? Την έφερα τη φίλη σου. Την έφερες, Σου πέρασαν τα νευρά? Όχι. Και πώς θες να πετάξει καμιά πέτρα? Τέλος πάντων, σήμερα το εστιατόριο θα μείνει κλειστό. Εσύ το ξέρεις καλύτερα. Απλά πολλές δουλειές. Περίμενα να έρθω εγώ, ας πούμε, για να ξεκινήσει να βάψει τις καρέκλες και να βάψει τα πράγματα. Πολλά λάθη γενικά. Θα σου πω κάτι. Από τη στιγμή που αλλάζεις το μενού καθημερινά, πάρε ένα μαύρο πίνακα και γράφτα επάνω με τις τιμές. Τι βαριέσαι. Ήρθε να φάει άνθρωπος εδώ, βγήκε ο σερβιτόρος, σε όλα τα τραπέζια πήρε κοτόπουλο ψητό και απέναντι έχεις ψισταριά. Ωραία. Από αύριο ψισταριά να βάζεις συναγρίδες. Αν ένας πελάτης σου ζητήσει πίτσα, τι θα κάνεις? Δεν μπορώ να σερβίρω πίτσα εδώ. Γιατί? Γιατί δεν είμαι πιτσαρία. Είσαι όμως ψισταριά. Άλλο τον άλλο τ' άλλο. Άλλο τον άλλο τ' άλλο. Πάμε να φάμε μακαρόνια. Σε ένα μαγαζί που πουλάει μόνο μακαρόνια. Και εσύ θέλεις κοντοσούβλι, τι θα γίνει? Το θέμα είναι όμως... Το θέμα είναι, αυτός θέλει κοντοσούβλι, τι θα γίνει? Πρέπει το εστιατόριο που κάνει πάστα να έχει και κοντοσούβλι. Γιατί λέγεσαι ψαροταβέρνα? Με κοιτάζεις, Έχεις όπως εχθές, τσακώνεις τη δυο σας, κοιτάει. Μέχρι να έτσι σε έχει κάνει. Αν είναι δυνατόν. Έτσι σε έχει κάνει. Δηλαδή, μετά, εγώ. Ναι. Εγώ για να ετοιμαστώ για το έτσι βράδυ. Είναι. Αν είναι δυνατόν, δεν γίνεται αυτή η δουλειά. Απαράδεκτη. Πρέπει να τελειώνουμε. Στην κουβέντα που είχαμε σήμερα με τον Έκτορα, μας τόνιζε πάλι τα λάθη μας. Η Δέσποινα όμως μούγκα. Αμήλυτο νερό.
βρήκε χθες να του τα πει και να γίνει όλη φασαρία την ώρα της δουλειάς. Θα είμαι εδώ ακόμη δύο μέρες. Θα κάνουμε ένα μικρό κατάλογο σε μαυροπίνακα. Θα κάνουμε ψάρι και τώρα πάμε να ψωνίσουμε πέντε ψάρια. Και ξέχνα τις κρόκετες καλοψυγμένες. Έλα, σήκω, γιατί κυγόμαστε, σήκω. Πώς θα φερθεί η Δέσποινα από εδώ και πέρα? Αυτό το εστιατόριο στην Πάτρα αντιμετωπίζει προβλήματα. Ο έμπειρος σεφ μας τις πρώτες ημέρες γνώρισε τους ιδιοκτήτες και το προσωπικό και δοκίμασε το φαγητό τους. Εστίασε στον τρόπο δουλειάς και στις ικανότητές τους. Πώς θα εξελιχθεί η σημερινή μέρα που ο Έκτορας Μποτρίνη προχωράει στις αλλαγές που θεωρεί απαραίτητες για να σωθεί το εστιατόριο? Ο Έκτορας Μποτρίνη πηγαίνει με τη Δέσποινα στην αγορά για να ψωνίσουν φρέσκα ψάρια. Ο σεφ μας θέλει να τη βοηθήσει με κάθε τρόπο να αναδείξει και πάλι την από καιρό χαμένη ταυτότητα της επιχείρησης. Σε καλά, κρέας. Ψάρι. Ήρθαμε για ψάρι. Να μαγειρέψτε. Φτέκια. Φτέκια, δίπλα, στο κύριο Φλέκια. Να σου κάνω ερώτηση, έχεις δει ψαρταβέρνα που λέει μπιφτέκια, έχεις να δει? Όχι. Εντάξει, πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Ο σεφ μας επιλέγει πολλά φρέσκα ψάρια για τα νέα πιάτα που θέλει να ετοιμάσει για την ταβέρνα. Η Δέσποινα συνεχίζει να είναι απόλυτη και κρατάει επιφυλακτική στάση για τις αλλαγές στο μενού. Ο Έκτορας Μποτρίνη επισκέπτεται ένα ακόμη ικθυοπολείο προκειμένου να προμηθευτεί τα σωστά προϊόντα για τα εντυπωσιακά και νόστιμα πιάτα που έχει σχεδιάσει. Θα κάνουμε ακόμα καρονάδα. Ωραία, πάμε. Κοίτα, ασερνικός αστακός. Αυτός είναι ο θηλυκός. Και αυτή είναι η κολοχτύπα. Έλα, δεν αγκώνει. Και έχει ψαροταβέρνα και φοβάται τα ψάρια. Ευχαριστούμε πολύ. Πάτσε καλό, γεια σας. Θα πούμε, γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, Θοδωρέ. Γεια. Στην επιστροφή, ο Έκτορας Μποτρίνη έχει μια πρωτότυπη ιδέα για το μενού και την ανακοινώνει στη Δέσποινα. Να κάνουμε ένα μπιφτέκι ψαριών. Είναι όντως μοναδική εμπειρία να ψωνίζεις με τον Έκτορα. Είναι ένα μάθημα από μόνο του. Στην ψαροταβέρνα οι εργασίες συνεχίζονται σε εντατικούς ρυθμούς. Όλοι προσπαθούν σκληρά για να είναι έτοιμο το εστιατόριο μέχρι αύριο το βράδυ και να υποδεχθεί παλιούς και νέους πελάτες σε ένα όμορφο και περιποιημένο χώρο. Ο σεφ μας και η Δέσποινα επιστρέφουν στο εστιατόριο. Ψωνίσαμε. Να στα ακούς πράγματα. Οι αλλαγές συνεχίζονται. Τώρα θα πάμε να τα μαγειρέψουμε. Πάμε. Ζωή όμως. Ζωντάνια. Η διάθεση της Δέσποινας δεν είναι ιδιαίτερα καλή. Όσο ο Γιώργος συνεχίζει το βάψιμο, ο Έκτορας Μποτρίνη ετοιμάζεται για να του δείξει μια καινούργια συνταγή. Η Δέσποινα βρίσκεται ήδη στην κουζίνα και ξεκινά την προετοιμασία. Ο σεφ μας βάζει τη στολή του και είναι έτοιμος να υλοποιήσει τις ιδέες του για το μενού. Ήρθε η ώρα να μπω κουζίνα. Σήμερα θα του δείξω πώς γίνεται μια ωραία στα κομμακαρονάδα. Ο Έκτορας Μποτρίνη επέλεξε να δημιουργήσει ένα νόστιμο πιάτο που το προορίζει για να γίνει μία από τις σπεσιαλιτέ της ψαροταβέρνας και να αναδείξει την ταυτότητά της. Μακριά το μάτι από σένα. Λοιπόν, θα φτιάξουμε αστακομακαρονάδα. Απλή. Χωρίς σάλτσα ντομάτας, χωρίς τίποτε. Και θα κάνουμε ένα ελαφρύ ζωμό από τα κεφάλια από τις καραβίδες. Αρχίσαμε. Αρχίσαμε, χωρίς εσένα. Δεν σε βλέπω σε φόρμα εσένα. Είμαι κουρασμένη. Είσαι κουρασμένη. Θέλω ένα μαχαίρι καλό, ναι, καθάρισε το. Κοίταξε τι κάνεις. Κάνεις ένα ζωμό. Θα μπορούσες να μην το σοτάρεις καθόλου. Αλόγω το ότι είναι γαρίδα και θέλω να δώσουμε λίγο περισσότερη ένταση και να πάρει περισσότερη νοστιμιά, το σοτάρουμε λίγο. Και μετά βάζουμε νερό. Το νερό αυτό τι θα κάνουμε? Θα βράσουμε τα μακαρόνια μέσα για να πάρουν τα μακαρόνια τη γεύση από τις γαρίδες. Καθαρίζουμε τον αστακό. Αυτό είναι το κοράλι, το λέμε. Το βλέπεις? Το φυλάμε. Το ζεσταίνουμε σε χαμηλή θερμοκρασία. Θα πάρει μυρωδιά από σκόρδο και από πιπεριά. Βάζουμε λίγο τον αστακό. Θα πάρει λίγο χρώμα. Ο αστακός θέλει πολύ λίγο ψήσιμο. Πρέπει να είναι ζουμερός. Ψημένος ίσα ίσα. Ειδικά αυτοί που είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα και είναι πολύ φρέσκοι. Όσο και αν φαίνεται παράξενο, παίρνουμε τα μακαρόνια ομά. Ομά. Ρίχνεις λευκό κρασί. Συγχρόνως παίρνεις τους αστακούς και τους βάζεις μέσα. Ποιος ο λόγος? Θα βάλουμε ζουμί από καραβίδες, από γαρίδες. Άρα τα μακαρόνια θα βράσουν μέσα από τη βάση. Το κοράλι του αστακού χτυπημένο. Λίγο πιπεράκι και ξύσμα λεμόνι. Τώρα θα βάλουμε και την ντομάτα μας. Ωραία. Λίγο σκόρδο μετανό. Λοιπόν, τα μακαρόνια κοντεύουν να βράσουν. Τότε τι κάνουμε? Παίρνουμε τον αστακό. Οκ. Τον βάζουμε μέσα. Και τελειώνουμε το ψήσιμο με το τελευταίο δέσιμο της μακαρονάδας. Βλέπεις? Λοιπόν, έτοιμοι να βάλουμε τα μακαρόνια μας. Εδώ θα τα βάλουμε. Άρα τι έφερες εκεί? Κάτι απλό και γρήγορο. Θα βάλουμε εδώ όμως. Αυτά έτσι να βάλουμε. Θα δουν οι άνθρωποι ότι ο αστακός είναι φρέσκος. Αστακό μακαρονάδα, κάτι φτιάχνεις εσύ. Ωραία, λοιπόν, δοκιμάστε. Εδώ είναι. Πάμε. Επιτέλους η κουζίνα μύρισε θάλασσα και τα δύο αδέρφια δοκιμάζουν το πιάτο του βραβευμένου σεφ. Θα τους αρέσει η αστακομακαρονάδα? Παιδιά, εντάξει, σας άρεσε? Πολύ καλή αρχή. Να προσεγγίσουμε, έτσι. Λοιπόν, σας αφήνω να τη φας. Πάμε μια βόλτα να τα πούμε. Πάμε. Άστε να τη σκεφτεί λίγο μόνος του. Μου ζητήσει συγγνώμη. Ναι, βέβαια.
Ο Έκτορας Μποτρίνη ανησυχεί βλέποντας ότι η διάθεση της Δέσποινας είναι πεσμένη και αποφασίζει να της μιλήσει. Οι δυσκολίες που έχουμε περάσει με τη Δέσποινα είναι πάρα πολλές. Έρχεται αυτό να προσθεθεί στο γεγονός ότι έχουμε μείνει και μόνοι μας, με αποτέλεσμα όταν οι αναμνήσεις έρχονται στο μυαλό της να της αλλάζουν τη διάθεση. Λοιπόν, δύο πράγματα βλέπω. Ή τα έχεις μαζί μου από χτες το βράδυ, ή κάτι έχεις. Έχω τα δικά μου. Τι έχεις δηλαδή. Νομίζω τώρα ώρα μπαίνουν σε μια σειρά. Το μαγαζί αρχίζει και φτιάχνει. Κοίταξε ωραία που είναι εδώ. Το φαγητό φτιάχνουμε το δικό μας. Θα αλλάξουμε ορισμένα πιάτα. Νομίζω ώρα θα πάνε πολύ καλά. Τι αγχώνεσαι ή τα έχεις μαζί μου προσωπικά. Κάτσε μόνη μέρα εδώ. Και όλη νύχτα. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις φωτογραφίες του χώρου από παλιά εδώ. Έχω. Αλήθεια, θα μου τις δείξεις. Τώρα. Άμα ανέβει λίγο ψυχολογία. Σε βλέπω, έχεις πέσει. Είσαι στον Άδη, στα Τάρταρα. Αν μου δείξει φωτογραφίες, θα πέσω χειρότερα. Κάνεις μεγάλο λάθος. Να τις φέρω. Άμα. Γιατί το παρελθόν το φτύνουμε. Όχι. Άρα τι κάνουμε. Θυμόμαστε πάντα. Οι φωτογραφίες για μένα παίζουν σημαντικό ρόλο. Γιατί είναι όλες μας οι αναμνήσεις και μου θυμίζουν τους δικούς μου. Η Δέσποινα φέρνει τις φωτογραφίες για να τις δείξει στον Έκτορα Μποτρίνη. Ο σεφ μας θέλει να την κάνει να μιλήσει για το παρελθόν προκειμένου να τη βοηθήσει να συνέλθει. Σε εδώ που είναι πολύ όμορφο, εσύ. Είμαι ο πατέρας μου. Είναι ντυμένος. Σερβιτόρος. Σερβιτόρος φορολογής. Εδώ πάλι. Εδώ. Έχεις σκεφτεί ποτέ σερβιτόρος σου να ντυμένει έτσι, με ποδίτσα άσπρη. Όχι. Ωραία θα ήταν. Ο βραβευμένος σεφ συνεχίζει να βλέπει φωτογραφίες και η Δέσποινα συμπαρασύρεται τελικά σε αυτό το ταξίδι στις αναμνήσεις. Η κοπέλα δείχνει στο σεφ μας τον παππού της, που πρωτοάνοιξε την ψαροταβέρνα. Αλλά και τον πατέρα της, που μοιάζει πολύ με τον αδερφό της, τον Γιώργο. Μάλιστα, να σου πω, μπορώ να τις κρατήσω για λίγο. Δεν είναι για κακό, για καλό είναι. Ε? Λίγο. Για λίγο. Εντάξει. Δεν τις χαλάς όμως. Όχι, βέβαια. Να σου πω, πάρε λίγο τα πάνω σου, δεν είναι κατάσταση αυτή. Εντάξει. Νομίζω τελικά αποδείχτηκε ότι η Δέσποινα είναι ο άντρας της οικογένειας. Είναι αυτή που κρατάει όλο τον φόρτο και όλα τα προβλήματα αυτού του χώρου. Και το έδειξε πραγματικά, το κουβαλάει μέσα της και είναι πολύ φορτισμένη συναισθηματικά. Ο σεφ μας παίρνει μαζί του τις φωτογραφίες. Τι έχει άραγε στο μυαλό του ο Έκτορας Μποτρίνη και πώς θα το υλοποιήσει. Τέταρτη μέρα στην Πάτρα και ο Έκτορας Μποτρίνη επιστρέφει στην ψαροταβένα του Γιώργου και της Δέσποινας. Τέταρτη μέρα σήμερα. Το εστιατόριο ανοίγει και πάλι. Οι αλλαγές συνεχίζονται. Ελπίζω να έχει ανέβει και η ψυχολογία της Δέσποινας. Πηγαίνει ότι έχουμε πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε ακόμη. Ο σεφ μας πηγαίνει να συναντήσει τα δύο αδέρφια που συνεχίζουν να ετοιμάζουν το χώρο για τη μεγάλη βραδιά. Πά, καλημέρα! Καλημέρα! Κάνουμε. Εδώ συνεχίζουμε. Να τελειώσουμε. Τις ομορφιές σου σήμερα. Ευχαριστώ. Και ομορφαίνεις και τον τόπο. Τι κάνεις. Ανοίγουμε σήμερα, ε. Καιρός. Βλέπω προχωράνε τα πράγματα. Θα σου πω, πάμε εμείς να βρούμε κόσμο, να διαφημίσουμε λίγο το μαγαζί. Πάμε να κάνουμε φαγητό και να το πάρουμε, να το δώσουμε στον κόσμο, να τον καλέσουμε να έρθει φαγητό απόψε. Πάμε. Δεν πάμε. Πάμε. Ο Έκτορας Μποτρίνη θέλει να διαφημίσει την ψαροταβέρνα και να φέρει νέους πελάτες απόψε το βράδυ. Αποφασίζει λοιπόν να ετοιμάσει με τη βοήθεια του Γιώργου πολλά μεζεδάκια με γάβρο και σαρδέλα, τα οποία θα προσφέρουν στον κόσμο. Από την επιτυχία της διαφήμισης θα κριθεί το μέλλον του εστιατορίου, αφού είναι πολύ σημαντικό να προσελκύσουν καινούριους πελάτες που θα γίνουν μόνοι. Την ίδια ώρα οι εργασίες στον εξωτερικό χώρο συνεχίζονται. Ακόμη περισσότεροι φίλοι των δύο παιδιών έχουν έρθει για να βοηθήσουν. Η Δέσποινα εξακολουθεί να είναι αγχωμένη και σκεπτική. Ο Κώστας ο σερβιτόρος έφτασε και αυτός για να βοηθήσει, ώστε το εστιατόριο να είναι έτοιμο στην ώρα του. Η Δέσποινα έχει αναλάβει από μικρή μεγάλες ευθύνες και ίσως και γι' αυτό είναι ψυχολογικά ρηγμένη. Και έχει χάσει την παιδική δυσταθότητα. Ο Έκτορας Μποτρίνη αποφασίζει ότι το καλύτερο μέρος για να διαφημίσουν το εστιατόριο είναι η παραλία, που τέτοια εποχή είναι γεμάτη κόσμο που απολαμβάνει τη θάλασσα και τον ήλιο. Ανοίγουμε απόψε. Ψαροταβέρνα. Θα δοκιμάσετε, ναι. Αυτό θα το πω και λίγο σε αυτό. Αυτό, βέβαια. Λαδόψωμο, γάβρος με λίγη πιπερίτσα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Σας καλούμε να έρθετε για φαγητό. Ψαροταβέρνα in Patras. Open tonight. Ευχαριστώ. Εσείς πάρετε αυτό που έχει κυρίξει σαλσούλα πιπεριά σε πάνω. Τι πείτε. Καλές δουλειές. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Σας περιμένουμε. Είναι γάβρος, ντομάτα και πιπεριά. Πάνω σε ψωμί με λάδι. Να είστε καλά. Ψαροταβέρνα του φίλου μου. Και εγώ, γιατί δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Τέλειο. Στην παραλία με τον Έκτορα ήταν σούπερ. Έγινε και πανικός. Όλοι ήθελαν να φάνε, να δοκιμάσουν όταν το λέβανε. Πιστεύω πως απόψε θα κάνουμε θράψη. Ο Έκτορας Μποτρίνη και ο Γιώργος επιστρέφουν. Ποια είναι η άποψη του σεφ μας για τις εξελίξεις. Καλά, το έχεις προχωρήσει πολύ εσύ, ε.
κάνετε? Περάσαμε υπέροχα. Ετοιμάζω για σήμερα, πολύ τρέξιμο. Πολύ τρέξιμο, γι' αυτό εγώ νομίζω δύο μας. Είναι ώρα να του δίνουμε, να πάμε να μαγειρέψουμε. Και πάμε. Να συνεχίσει αυτός. Πάμε. Ο Γιώργος δεν χάνει χρόνο και αναλαμβάνει να συνεχίσει την προετοιμασία του εξωτερικού χώρου. Και ο βραβευμένος μας σεφ όμως βάζει χωρίς καθυστέρηση τη στολή του και πηγαίνει στην κουζίνα. Η Δέσποινα έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία των πιάτων για το καινούριο μενού. Ο σεφ μας ξέρει ότι η σημερινή βραδιά έχει αγχώσει κι άλλο τη Δέσποινα. Γι' αυτό θέλει να την ηρεμήσει και να της φτιάξει τη διάθεση. Πάμε καλά, λες, σήμερα. Εγώ νομίζω ότι θα πάμε τέλεια σήμερα. Γιατί έτσι μας είναι τόσο λεπτά όλα αυτά. Γιατί τα τρώνε άνθρωποι. Δεν τρώνε γαϊδούρια. Καταλαβαίνεις. Ο Έκτορας Μποτρίνη με ταχύτητα και δεξιοτεχνία ετοιμάζει χταπόδι με σος μουστάρδας και αρωματικά βότανα, προκειμένου να αντικαταστήσει το ξηδάτο χταπόδι που δεν τον ικανοποίησε την πρώτη μέρα. Η Δέσποινα παρακολουθεί προσεκτικά όλες τις κινήσεις του βραβευμένου σεφ. Το πιάτο που φτιάχνει ο σεφ μας φαίνεται να εντυπωσιάζει την νεαρή ιδιοκτήτρια. Η προετοιμασία συνεχίζεται με γρήγορους ρυθμούς. Ο εξωτερικός χώρος είναι πλέον έτοιμος να υποδεχθεί τους πελάτες. Τα πάντα δείχνουν καλέσθητα και περιποιημένα. Και η σκληρή δουλειά όλων φαίνεται ότι απέδωσε καρπούς, αφού το αποτέλεσμα τους αναμείβει. Ο Γιώργος βρήκε λίγο χρόνο για τον εαυτό του πριν τη μεγάλη βραδιά. Ο Κώστας φροντίζει τις τελευταίες λεπτομέρειες για να είναι τα πάντα έτοιμα. Οι πρώτοι πελάτες έρχονται στο εστιατόριο. Σύντομα αρχίζουν να καταφτάνουν μεγάλες παρέες που θέλουν να δουν την ανανεωμένη εικόνα της ψαροταβέρνας που βρίσκεται στην περιοχή τους για περισσότερο από 80 χρόνια. Πολύ γρήγορα αποδεικνύεται ότι η σημερινή βραδιά θα είναι απαιτητική, καθώς το εστιατόριο γεμίζει. Στην κουζίνα οι ρυθμοί ανεβαίνουν. Ο Έκτορας Μποτρίνη δεν σταματά να επιβλέπει τις εργασίες, ενώ ο Κώστας ήδη ετοιμάζεται να σερβίρει τα πρώτα πιάτα. Άλλος ένας φίλος του Γιώργου και της Δέσποινας έχει έρθει για να βοηθήσει και αυτό στην κουζίνα. Έξω γίνεται πανικός, αλλά ο σωστός πανικός στην κουζίνα. Ο Κώστας κάνει ό,τι μπορεί για να ικανοποιήσει τον κόσμο που έχει ξεπεράσει σε προσέλευση κάθε προσδοκία. Ποιο είναι το καινούργιο πιάτο που ετοιμάζεται? Γαριδολουκουμάδες με αρωματικά βότανα και σάλτσα από λεμόνια και μπαχαρικά. Πιάτο σήμα κατά τεθέν της ψαροταβέρνας της Δέσποινας. Η Δέσποινα δουλεύει σκληρά και είναι απόλυτα συγκεντρωμένη για να πετύχει το σωστό αποτέλεσμα. Ο Έκτορας Μποτρίνη είναι διαρκώς στο πλευρό της και της μαθαίνει καινούργια πράγματα. Κοίταξε. Να σου πω, χαμός γίνεται, έτσι. Ναι, ναι. Έλα λίγο. Σερβίρουμε γαριδολουκουμάδες. Ο σεφ μας και η Δέσποινα δεν ρίχνουν καθόλου την απόδοση της δουλειάς, καθώς οι παραγγελίες είναι πολλές. Παιδιά, γρήγορα, τώρα τι παραγγελίες, γίνεται πανικός, μας βαρέσουν τα. Πάμε, παραγγελίες. Λένε ότι ο έρωτας θέλει ταχύτητα και η αγάπη θέλει χρόνο. Κάτι περίπου το ίδιο με τη μαγειρική θέλει και ταχύτητα και χρόνο. Και απόψε είμαστε πολύ δυνατοί και στα δύο. Στην ψαροταβέρνα έρχονται διαρκώς καινούργοι πελάτες. Ο Κώστας και ο Γιώργος δεν σταματούν να σερβίρουν τον κόσμο. Στον εξωτερικό χώρο δεν πέφτει καρφίτσα και οι απαιτήσεις μεγαλώνουν, καθώς όλοι θέλουν να δοκιμάσουν το καινούργιο μενού. Θέλω και αλάτι και πιπέρι. Πού είναι τα αλάτι και πιπέρι? Στην κουζίνα επικρατεί πανικός, καθώς όλοι προσπαθούν να προλάβουν τις παραγγελίες που δεν σταματούν να έρχονται. Ο Έκτορας Μποτρίνη καταφέρνει να διατηρήσει το ρυθμό, ώστε οι εργασίες να γίνονται γρήγορα και μεθοδικά. Το καινούριο πιάτο με το μπιφτέκι ψαριού είναι έτοιμο να σερβιριστεί. Η βραδιά είναι μαγευτική. Η ψαροταβέρνα είναι γεμάτη κόσμο και όλοι δουλεύουν ασταμάτητα για να ικανοποιήσουν τους πελάτες τους που ήρθαν να δοκιμάσουν τα νέα πιάτα. Ποια είναι άραγε η άποψη του κόσμου για το καινούριο μενού? Εφιάλτη στην κουζίνα. Εφιάλτη στην κουζίνα στην Πάτρα. Εδώ δεν είναι μπουτίκ, εδώ πρέπει να υδρώσει. Πήγαινε κάτω, να σου βάλουμε σαλάκι να φας και φύγε από μέσα. Όχι βέβαια. Καλά, σας έχει χώσει στη δουλειά και δεν μπορούσες να το κάνεις πριν. Γιατί το παρελθόν το φτύνουμε? Όχι. Άρα τι κάνουμε? Θυμάμαστε πάλι. Η βραδιά είναι μαγευτική. Η ψαροταβέρνα είναι γεμάτη κόσμο και όλοι δουλεύουν ασταμάτητα για να ικανοποιήσουν τους πελάτες τους που ήρθαν να δοκιμάσουν τα νέα πιάτα. Ποια είναι άραγε η άποψη του κόσμου για το καινούριο μενού? Το φαγητό ήταν πολύ ωραίο, φάγαμε πολύ ωραία, ήρθαμε με την οικογένειά μου και περάσαμε πολύ όμορφα. Ευχαριστήθηκα πολύ και σίγουρα θα ξανάρθω σε αυτό το μαγαζί. Έχουμε στο μαγαζί για πρώτη φορά, έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένος, το φαγητό ήταν απίστευτο και νομίζω ότι βγήκα το καλοκαιρινό μου στέκι. Φάγαμε πολύ καλά και γενικώς περάσαμε πολύ ωραία. Ο Έκτορας Μποτρίνη όμως έχει ετοιμάσει μια μεγάλη έκπληξη. Η βραδιά είναι υπέροχη και τα πυροτεχνήματα είναι η καλύτερη πρόταση για να μπορέσουν τα δύο αδέρφια να ευχαριστήσουν τον κόσμο που ήρθε για να στηρίξει την ψαροταβέρνα τους. Ο βραβευμένος σεφ ήθελε να κάνει αυτό το βράδυ αξέχαστο για όλους και τα κατάφερε, καθώς οι πελάτες δείχνουν ενθουσιασμένοι με αυτή την έκρηξη χρωμάτων. Ήταν χωρίς αμφιβολία το καλύτερο φινάλε για μια τόσο επιτυχημένη βραδιά. Ο ομοιά της δεν είχε δει το εστιατόριο ποτέ στο παρελθόν. Ύστερα από αυτή την επίσκεψη του Έκτορα και με τη δική μας συνεχή προσπάθεια, νομίζω πως θα τα καταφέρουμε. Ο κόσμος μας αγαπάει και νομίζω πως όλα θα πάνε καλά. Ξεκουράζεσαι. Καλά πήγαμε, χαμός έγινε. Περιμέναμε 100, ήρθανε 200.
Βέβαια, τα καταφέραμε. Πολύ κόπο, πολύ κούραση. Και υπομονή του πελάτη. Αγώνας. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα. Εμείς. Είσαστε εργατικοί, έξυπνοι και πολύ καλοί άνθρωποι. Όλο αυτό που θα μείνει αυτή την ιστορία είναι η γνωριμία μας. Τα άλλα όλα ξεχάστε τα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Εντάξει. Α, και έχω και μια έκπληξη. Πάμε. Ποια είναι άραγε η έκπληξη που ετοίμασε ο σεφ μας τα δύο αδέρφια? Η έκπληξη. Οι φωτογραφίες σου πήρα χθες δεν τις πήρα για να τις κάνεις κάδρο σπίτι σου. Αυτός είναι ο πατέρας μου, έτσι. Θα είναι περήφανος πολύ για εσάς, αξίζεται. Αξίζεται τα καλύτερα. Ένα πράγμα θα μείνει. Δεν έχει σχέση το φαγητό, δεν έχει σχέση ο χώρος, δεν έχει σχέση τίποτε. Είσαστε από το 1928. Είμαστε 2009. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι για πολλά χρόνια ακόμα. Γιατί τα αξίζεται. Ciao. Ο σεφ μας φεύγει και ο Γιώργος με τη Δέσποινα κοιτούν συγκινημένοι το δώρο που τους έκανε. Η ιστορία της οικογένειάς τους κοσμεί πλέον τον τοίχο της ψαροταβέρνας τους και θα είναι πάντα εκεί για να τους θυμίζει όσα κατάφεραν παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια που συνάντησαν ως τώρα. Όταν είδα το φωτογραφικό κολάζ που μας έκανε δώρο ο Έκτορας, συγκινήθηκα. Είχε μέσα όλη την ιστορία του μαγαζιού. Την ιστορία την κρατάμε, δεν την ξεχνάμε, αλλά πηγαίνουμε μπροστά. Ο Έκτορας Μποτρίνη αφήνει κάποια τελευταία δώρα για τα δύο αδέρφια. Σίγουρα θα τους φανούν χρήσιμα στη μεγάλη τους προσπάθεια να συνεχίσουν την οικογενειακή παράδοση και να διατηρήσουν την ψαροταβέρνα που κληρονόμησαν από τον πατέρα τους. Τέταρτη μέρα έφτασε το τέλος της. Απόψε δεν θέλω να μιλήσω ούτε για το φαγητό, ούτε για τις αλλαγές που έγιναν. Θέλω απλά να πω ότι η ζωή δεν είναι ούτε πρόβα τζενεράλε, ούτε ταινία κινηματογράφου. Είναι αγώνας. Η Δέσποινα και ο Γιώργος αγωνίζονται εδώ πολλά χρόνια τώρα. Και είμαι σίγουρος θα συνεχίζουν να το κάνουν. Τρεις εβδομάδες μετά, η Δέσποινα και ο Γιώργος διατήρησαν στην ψαροταβέρνα όλες τις αλλαγές του Έκτορα Μποτρίνη. Ο χώρος εξακολουθεί να είναι καθαρός και καλέσθητος. Οι ιδιοκτήτες συνεχίζουν να ακολουθούν τις συμβουλές του σεφ μας για την ταυτότητα του μενού. Οι πελάτες μας έπαθαν πλάκα με τις αλλαγές. Και το μενού και ο εξωτερικός χώρος τους αρέσει τώρα πολύ περισσότερο. Τα δύο αδέρφια είδαν την πελατεία του εστιατορίου να αυξάνεται αισθητά. Έκτορα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Σου εύχομαι καλό καλοκαίρι. Και μην μας συχνάς, εδώ είμαστε να ξαναέρθεις, να φάμε, να πιούμε και να περάσουμε σούπερ. Αν συνεχίσουμε αυτό το ζήλο, νομίζω ότι όλα τους πάνε καλά. Και το αξίζουν. Στην Πάτρα ολοκληρώθηκε η αποστολή του Έκτορα Μποτρίνη για αυτή τη σεζόν. Ποια ήταν όμως η πορεία του μέχρι τώρα? Ο εφιάλτης στην κουζίνα ξεκίνησε από ένα εστιατόριο στο Χαλάνδρη με έναν απόλυτα συγκεντρωτικό και ιδιόρυθμο ιδιοκτήτη. Άλλος ένας μάγειρας βλάκας. Λέγει τα πάντα. Θα πάω να με γράψω μόνος μου, γάμο την Θα ήταν ώρα κάποια στιγμή να μπει να μαγειρέψει μόνος σου. Όχι, θέλω να ψεύμα σε καλά δουλεύει για μένα. Το επόμενο εστιατόριο βρισκόταν στη Γλυφάδα. Η ιδιοκτήτριά του κράτησε όλες τις αλλαγές. Έκτοτε το εστιατόριο πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αυτά που λες αν γίνονται. Όλα γίνονται. Παράτα με τα πιάτα σου βρίζεις στον κόσμο. Βρίζεις. Σε παρακαλώ να φύγει. Είδες. Στην αρχή με μισούνε και μετά δεν με αφήνουν να φύγω. Έλα. Από εφιάλτης όνειρο. Ένα ακόμη εστιατόριο στο Χαλάνδρη ζήτησε τη βοήθειά μου. Ο ιδιοκτήτης δεν μπορούσε να επιβληθεί στο προσωπικό και είχε προβλήματα με το σέρβις. Δεν μπορεί. Το κακό σέρβις, συγγνώμη για την κουβέντα, να είναι. Να σου πω, δεν παίρνετε να βοηθήσετε λίγο να τελειώνουμε? Που καθόσατε και πίνετε καφέ, τον καφέ τον πει σπίτι σου, πάμε! Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Ελπίζω να ευχαριστηθήκατε κι εσείς. Κάποια στιγμή βρεθήκαμε στην Πάτρα, σε ένα εστιατόριο δίπλα από το κύμα, που χρησιμοποιούσαν παντού κέτσαπ. Κέτσαπ, γιατί? Γιατί να συμπληρώσουμε τη γεύση. Νικολέτα, απόψη για όλα. Σπίτι μου δεν θα δούλευα ποτέ κέτσαπ και δεν θα επέμενα σε αυτό. Θέλω να μου γράψει τις συνταγές που μου αρέσαν πάρα πολύ. Στο τέλος θα γίνουμε και κολλητοί δύο μας. Γιατί όχι. Το πέμπτο εστιατόριο που επισκέφτηκα βρισκόταν στο Εγάλεο. Η κατάσταση που αντιμετώπισα περιγράφεται με μία λέξη μόνο. Χάος. Ευτυχώς τώρα πηγαίνει καλά. Αυτό είναι σκουπίδια. Και αυτό, αν είσαι ο μάγειρας που σέβεται τον εαυτό του, αυτό το πράγμα δεν το στέλνεις έξω. Αυτές είναι μ***κίες. Άσε τα σήμερα. Δεν έχεις δουλειά με αυτούς. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Κέρκυρα, βρισκόταν το επόμενο εστιατόριο που ζήτησε τη βοήθειά μου. Ο ιδιοκτήτης του, ένας κυκλοθυμικός και ευέξαπτος Κερκυραίος. Μας έχεις κάνει μπάχαλο. Σταμάτα. Εγώ τον έχω κάνει μπάχαλο. Μπάχαλο γίνει από μόνος του. Έρχεται ο στρατηγός. Κράτη ό,τι κυρίως έχεις να βγάλεις. Να ακούσουμε. Στη Μύκονο βρέθηκα πρώτη φορά για να βοηθήσω το εστιατόριο ενός πεντάστερου ξενοδοχείου. Όπου η μάνατζερ από μόνη της προσπαθούσε να διαχειριστεί όλες τις καταστάσεις. Ο σεφ όμως ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση από μόνος του. Παίρνουμε τα πέτα στο σερβιτόρι. Παίρνουμε τα πέτα χωρίς σαρδέλες. Πάμε, βάλε εδώ. Έλα.
Παιδιά, λιγότερο πια, λιγότερο πράγμα. Μην τα κάνατε, μα την Παναγία, ε. Πάμε να δηλαδή εσύ είσαι καλύτερος, ας έρθει μέσα και ας κάνει παπάδες. Το Γκάζι είναι μια περιοχή με πάρα πολύ κόσμο και ακόμη περισσότερα εστιατόρια. Εκεί ένα εστιατόριο ζήτησε τη βοήθειά μου γιατί δεν μπορούσε να κάνει 10 κουβέρ ούτε το Σαββατόβραδο. Εσύ θα φύγει σε 2-3 ώρες, δεν θα είσαι εδώ πια. Εντάξει. Το θα... μετά αυτό είναι που με τρομοκρατεί. Με τρομοκρατεί αυτό το μετά. Μη στενοχωριέσαι. Να μη στενοχωριέσαι. Εδώ θα το λύσουμε το θέμα. Στη Νέα Φιλαδέλφια, που μια μητέρα έβλεπε το εστιατόριο του γιού της να βάζει λουκέτο, ζήτησε τη βοήθειά μου. Αυτά τα πράγματα δεν έχω ξαναδεί. Είναι μαϊντανός αυτός εδώ. Αυτά είναι. Έχει δίκιο, είναι πολύ ωραίες οι γαρνιτούρες. Έχει δίκιο, είναι πολύ ωραίες οι σαλάτες που δίνεις για τα γουρούνια. Χωρίς λάδια, χωρίς τίποτα. Είναι απαράδεκτο. Αυτό είναι δίκαιο. Γιατί να μην μιλήσουμε όταν για την κουζίνα. Να μιλήσουμε για μαγειρικά. Τελειώσανε τα μασελάζια. Για μασελάζια, γιατί κακοπέρασε και γιατί θα μου. Ο εφιάλτης στην κουζίνα δεν σταματάει εδώ. Θα επιστρέψω. Κουρές. Θα μπορούσαμε να το πούμε και κολομενού. Φραπέ. Με το φαΐ. Θα έλεγα ότι μοιάζει με προφυλακτικό. Το χαλί. Μπλέντερ χειρός, έχεις.